Γεια σας φίλες και φίλοι, έχουμε έκτακτο βιντεάκι σήμερα πριν σκάσουν οι συλλογές στα κανονικά βίντεο που ήταν να σκάσουν για Σάββατο. Να ευχηθώ και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλους, καλό μήνα, καλό χειμώνα και όλα αυτά ξέχασα νομίζω να πω πιο νωρίς. Δεν είχα υπολογίσει την αλλαγή, ναι είμαι από τους καλοχειμωνάκηδες που λένε από αρχή Σεπτέμβρη καλό χειμώνα. Εδώ τώρα τι έχουμε, έκανα 2 στα 2 γκάφες στα σχετικά βίντεο, τα τελευταία βίντεο που ανέβηκαν. Ένα στο τεύχος 41 του Dodge και ένα στο τεύχος του Ironman το 67, αν θυμάμαι καλά. Έκανα τη μία διόρθωση μόνος μου και κράτησα την άλλη να σας τη δείξω σε περίπτωση που κάποιον πήρα στο λαιμό μου. Το γυρνάω, εντάξει, μόλις είδα τα σχόλιά σας και ευχαριστώ για τις διορθώσεις αυτά. Για να μην πάρω πολλά άτομα στο λαιμό μου και κάνουμε καμιά γκάφα, ή να δείτε αυτό πριν το συναρμολογήσει κάποιος για να το συναρμολογήσει σωστά. Γιατί αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να πάει κατευθείαν εδώ. Θέλει να βγάλουμε αυτές εδώ τις βίδες και να το ξαναβάλουμε. Το έκανα εγώ μια φορά πρόβα μόνος μου, το άλλο το κράτησα για να σας το δείξω. Να ξεκινήσουμε αυτό βασικά. Που είναι και εύκολο. Νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτό που είναι και εύκολο. Το άλλο το αφήνω και κάτω γιατί το άλλο είναι λίγο πιο tricky. Έκανα εγκάφα με τις αναρτήσεις και το είπα ότι αυτά λογικά θα είναι για να μπουν μέσα εδώ οι αναρτήσεις, να κλείσουμε τις αναρτήσεις. Μετά όταν ήρθα να το βάλω, το έβαλα σε τελείως διαφορετικές τρύπες. Γκάφα μου, να μου πεις Διαμαντή, όταν βιάζεσαι ή δεν βλέπεις σωστά τις οδηγίες και αυτά, τέτοια λάθη γίνονται και μπορείς να πάρεις και άλλους στο λαιμό σου. Τώρα, εδώ τι γίνεται. Απλά θα βγάλουμε αυτό σε περίπτωση που κάποιο το ακολούθησε εμένα και έκανε την ίδια γκάφα μαζί μου. Εγώ τώρα τουλάχιστον το διορθώνω έτσι για να σας το δείξω. Ευτυχώς και στα δύο είναι σχετικά μικρό το κακό και δεν χρειάζεται να διαλύσουμε πάρα πολλά πράγματα. Λίγο μετά από αυτό το βίντεο προγραμματισμένα να ανέβουν τα μαγικά εγγραφημένα παραμύθια με το Cars 2 που έχει τον μπάρμπα και είναι τευχάρα, εντάξει, και τα στρατιωτάκια. Και τις συλλογές της Παρασκευής θα μείνουν όλες για αύριο για κυριακάτικα special. Λοιπόν, τώρα εδώ, αυτό που είχα κάνει εγώ, την κάθα που το είχα βάλει από μέσα και πώς δεν το υπολόγισα το απ' έξω, αφού έρχεται και κάθεται κουτί εδώ. Δεν φαινόταν καλά και στη φωτογραφία, δεν το διάβασα κι εγώ καλά εκεί. Βλέπω μόνο εικόνες. Και άμα δεν διαβάζεις και οδηγίες, πολλές φορές οι οδηγίες μπορεί να λένε απλά ότι ξέρεις τι, πρέπει να μπει από έξω ή πρέπει να παντρέψεις αυτό με αυτό. Ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, τώρα αυτό για να μπει εκεί σωστά, θέλει εξ αρχής να το φέρουμε προς τα πίσω. Να το φέρουμε προς τα έξω και μετά να το βάλουμε. Γιατί αν το βάλει κάποιος προς τα μέσα όπως το βάλα εγώ, μετά δεν μπορεί να βγει. Δεν θα μπορέσει να βγει. Απλά τώρα πρέπει να βρούμε τη σωστή κατεύθυνση. Πες ότι το βάζουμε αυτό λίγο μέσα να είναι, να κρατάει. Και τώρα θα το γρατζουνίσω εγώ πάλι εδώ, το βλέπω. Το γρατζουνάω σχετικά. Έλα ρε. Γιατί έτσι με ζορίζει τώρα αυτό. Εδώ πες ότι θέλει να είναι, αλλά το θέλει. Α. Πρέπει να το έχουμε από νωρίς προς τα μέσα. Γι' αυτό πρέπει να είναι από νωρίς προς τα μέσα. Εδώ. Και τώρα μπορεί να κάτσει. Τώρα, ας πούμε, μπορεί να πατήσει κανονικά. Βλέπετε και ευτυχώς αυτό το είχα ένα φόβο. Γιατί είναι πλαστικό κομμάτι και τα πλαστικά δεν είναι για πολλές φορές σφίξε, ξεσφίξε. Και τώρα η βίδα πήγε κάπου μέσα στον Dodge. Πρέπει να ψάξουμε να τη βρούμε εκείνη τη βίδα. Γιατί άμα τη χάσουμε μέσα στον Dodge, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Γενικά τα πλαστικά κομμάτια δεν είναι για πολλά σφιξίματα. Σφίξε, ξεσφίξε. Γιατί μπορεί να μην ξανασφίξει σωστά, μπορεί να σπάσει ή οτιδήποτε. Τώρα κακώς είπα, τελειώσω μια με τον Dodge, να φύγει τον Dodge από μπροστά μου ή να ξεκινήσω πρώτα με αυτό. Γιατί χαζομάρες κάνω πάλι, αλλά τέλος πάντων η δουλειά μας πιστεύω θα γίνει. Βάζω τη μία εδώ και θα ψάξω να βρω και την άλλη να τη βάλω. Πρακτικά αυτό είναι να κάτσει έτσι. Το σωστό ας πούμε εδώ είναι να κάτσει έτσι. Εντάξει τώρα επειδή έχω μόλις μια βίδα, η άλλη που πήγε έπεσε μια χαρά. Ακούστηκε και το τσίκ για να βάλω και την άλλη και ευτυχώς σφίγγουν. Πάλι θα τη σφίξω πολύ. Αυτή παίζει να την έσφιξα κι άλλο τη δεύτερη φορά και να έσπασε. Γενικά το πλαστικό δεν είναι. Άντε μια δεύτερη φορά να τη συγχωρέσει το σφίξιμο, ξεσφίξιμο. Παραπάνω δεν θα συγχωρέσει όμως. Γιατί ανοίγουμε εμείς τα πάσα πρακτικά στο πλαστικό. Αυτή εδώ ας πούμε δεν τη συγχώρεσε. Αυτή είναι κλωτσμένη, αυτή την κλώτσε. Οπότε δεν θα την πειράξω άλλο. Θα σφίξω λίγο ακόμα την πάνω. Και θα το αφήσω. Γιατί κάτω, ας πούμε, κλώτσει. Εκεί τρύπα της και απλά γυρνάει στον αέρα. Εδώ. Αυτό εδώ. Και αυτό είναι να κάτσει εδώ και αυτό εδώ. Αυτά στην ουσία έρχονται να μπουν έτσι. Αλλά το ένα, γιατί δεν κάθεται καλά. Αυτό δεν μου αρέσει όπως κάθεται. Παίζει να έκανα πάλι βλακία ή να τα έχω βάλει με λάθος τρόπο. Παίζει να έχω βάλει αυτό με λάθος τρόπο. Όχι, νομίζω με τον ίδιο τρόπο. Ναι, για τα δύο είναι προς τα έξω. Δεν ξέρω. Το ένα με κάθεται, το άλλο δεν μου κάθεται. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι να μπει κάπως έτσι. Για όταν κάνει ας πούμε τις πόδες και αυτά, αυτό να σηκώνεται, αν θέλουμε να σηκώσουμε το πόδι του. Διαφορετικά αυτά έρχονται να κάτσουν έτσι εδώ σωστά. Και τώρα θα το σπάσω εγώ. Το βλέπω να ξεσφίξω πάλι λίγο. Μπας και το φέρω λίγο στα ίσα του. Ή να ξέσφυγγα αυτήν.
Λίγο αυτή μέσα εδώ, πώς θα την ξεσφίξουμε να μου πεις. Θα πάρει, δεν ξέρω. Κάτι σαν να έγινε. Τέλος πάντων, αυτό είναι να κάτσει εδώ. Κανονικά, το σωστό του είναι αυτό. Και έρχεται, πατάει εδώ κομπλέ. Απλά αυτό για κάποιο λόγο δεν θέλει να μου έρθει σωστά στην θέση του. Θα το δω. Θα το δω, μπορεί να έχει γίνει λάθος με αυτά. Αλλά τώρα πάλι να βάζω, να ξαναβγάζω. Δεν ξέρω αν είναι ιδιαίτερα. Μπορεί και να τα αφήσω έτσι. Θα δούμε, γιατί είναι ωραίο κομμάτι. Αυτό είναι μπροστά, είναι λεκάνη που θα φαίνονται. Αυτό το κομμάτι θα φαίνεται. Τέλος πάντων, αυτό με το Ironman, αυτή η μικρή διόρθωση και να ζητήσω ένα συγγνώμη σε περίπτωση που κάποιον τον πήρα στο λαιμό μου. Τώρα εδώ, τι γίνεται. Κανονικά και πώς δεν τις είδα κιόλας. Είναι αυτές οι τρύπες. Εδώ αυτές οι τρύπες μέσα βγάζουν μάλλον. Εντάξει, τώρα επειδή είναι λίγο μέσα χωμένες, είναι αυτή εδώ, όπου είναι και λίγο πιο υπερυψωμένη. Είναι να μπει εδώ. Εντάξει, εγώ σε εκείνο το τεύχος μια χαρά. Άντε, λέω, κρατήστε, ξέρω εγώ, και τις έβαλα και αυτές μέσα. Κρατήστε τις, λέω, να τις έχουμε καβάτσα. Για όταν έρθει η ώρα, λέω, μην έχει τίποτα περίεργο. Γιατί μου κάτσαν και εκεί. Αλλά εδώ πώς δεν το είδα ότι. Ξέρεις τι είναι, να μπει κάτι άλλο. Εκεί φαίνεται κουτί για να μπει κάτι άλλο. Και όχι οι αναρτήσεις. Τέλος πάντων, τώρα εδώ πώς θα τον μπαλώσει κάποιος σε περίπτωση που κάνει την ίδια γκάφα με εμένα ή τουλάχιστον πώς το μπάλωσα εγώ. Πάλι παλεύεται. Δεν χρειάζεται. Ευτυχώς δεν χρειάζεται και να τα βγάλω όλα ό,τι βάλαμε και αυτά, γιατί θα είχαμε πολύ περισσότερες βίδες. Σφίξε, ξεσφίξε. Τώρα όπως είναι εδώ, απλά το φέρνω αυτό μέσα εδώ. Ωραία. Και το πηγαίνω, το πιέζω λίγο γιατί εντάξει τώρα μέσα έχει σούστα. Και το πηγαίνω να κάτσει. Ακριβώς στην τρύπα. Επειδή μέσα έχει τη σούστα και αυτά, το βοηθάει, το κρατάει να κάτσει ακριβώς στην τρύπα. Βλέπετε. Επειδή έχει μέσα τη σούστα, όπως είναι, το φέρνει. Το φέρνει ακριβώς εκεί στην τρύπα να κάτσει και το κρατάει στη θέση του. Οπότε και αυτό παλεύεται λίγο. Τώρα, θα το φέρω λίγο από εδώ. Θέλω να δω ότι ήρθε καλά η τρύπα. Η τρύπα στην ουσία που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι αυτή. Και αν δείτε. Τώρα θα φωτίσει μέσα εκεί να φανεί, δεν ξέρω. Η μία μπήκε εδώ πάνω. Τη μία την έκανα μόνος μου την πρόβα για να δω αν όντως μπορέσω να βγάλω αυτό το εγχείρημα. Και εδώ τώρα αυτή τη φέρνει μόνο του την τρύπα στα ίσα. Τη φέρνει δηλαδή αρκετά καλά. Εντάξει, άντε ίσως λίγο με το χέρι μας ένα τσίκ να χρειαστεί να το. Όχι, τώρα την έδιωξα τελείως. Την έδιωξα τελείως. Αλλά πάλι νιώθει κάποιος με το χέρι του που είναι στο περίπου για να το βρει ακριβώς. Εντάξει, τώρα το έχασα νομίζω τελείως. Οπότε πρέπει να την ξαναβρούμε λίγο για να μην φύγει εκεί όπου να είναι. Έλα, πάνε στη θέση σου. Εντάξει, τώρα και το πλάνο και αυτά όλα γίνανε λίγο χάλια εκεί, αλλά δεν βαριέσαι. Εδώ, απλά θέλει κράτημα. Τώρα, καλό να μπει εδώ. Πω και τώρα πώς θα το πιάσουμε όμως μέσα εδώ. Το άλλο πώς το έκανα, ρε. Α, το άλλο το είχα γυρισμένο από την άλλη μεριά, να το γυρίσω και αυτό. Το άλλο το είχα και το έβλεπα από πάνω. Κάτσε να το γυρίσω, να το φέρω τελείως τούμπα. Ναι, από αυτή τη μεριά βολεύει λίγο παραπάνω να βάλω το χέρι μου μέσα εδώ και να το κρατάω. Τώρα κρατάω εκείνο στη θέση του ακριβώς. Είναι λίγο, είναι πάλι λίγο στραβό, αλλά νομίζω ότι θα με αφήσει να το σφίξω και το άλλο. Με ζόρισε λίγο, βασικά στο κατσαβίδι το Ironman, ούτως ή άλλως τα άλλα είναι πολύ πιο φαγωμένα. Τώρα θα πρέπει να τα αφήσω όμως για να βουτήξω λίγο τη βίδα. Και τώρα θα στηριχτεί. Όχι, από εδώ μεριά δεν στηρίζεται. Από την άλλη μεριά στηριζόταν, γιατί είχαμε βάλει την ρόδα. Οπότε τώρα θα πρέπει να το στηρίξω στο χέρι μου, λίγο να είναι προς τα εκεί. Αλλά φοβάμαι μην με φύγει ή μην σπάσουμε τίποτα. Τέλος πάντων, θα το δω. Εδώ τώρα μια, όπως είναι, ναι, τώρα σαν να βλέπω την τρύπα, πες μου ότι θα μπεις, ναι. Και ξεκίνησε να πιάνει, αν ξεκινήσει μια να πιάνει, γυρνάει λίγο, είναι λίγο τρίκι κομμάτι, αλλά αν ασκείτε πίεση από πίσω με το χέρι σας, θα σας αφήσει να το κρατήσετε σε περίπτωση που κάποιος έκανε αυτή την γκάφα. Εντάξει, τώρα δεν είναι πιο εύκολο γιατί έγινε γκάφα. Σκεφτείτε ότι όταν τα βάλαμε αυτά στην αρχή δεν είχαμε τα γύρω-γύρω πράγματα της ανάρτησης να μας εμποδίζουν και μπορούσαμε να τα πιάσουμε πολύ καλύτερα, αλλά τώρα εδώ. Κάτι έχει γίνει εδώ, κάπως έτσι. Και αν μπουν αυτά σωστά, μετά δουλεύουν και κανονικά οι αναρτήσεις. Τώρα αυτό, όχι, από εδώ δεν θα το δείτε καλά γιατί έχει τη ρόδα. Από εδώ μεριά όμως μπορείτε να το δείτε λίγο. Κάτσε να το φέρω εδώ αυτό. Θέλω να δείτε την ανάρτηση. Το μάτι σας θέλω να είναι εκεί στην ανάρτηση όσο φωτίζει. Βλέπετε ότι δουλεύει κανονικά. Πες ότι άμα τα αφήσω έτσι εδώ, όχι, επειδή το σκοτεινιάζει, πάλι δεν μου φαίνεται ιδιαίτερα. Η αναρτησία, αλλά αυτό τέλος πάντων που βάλαμε μέσα εδώ δουλεύει κανονικά. Λίγο σαν να φαίνεται. Τουλάχιστον δουλεύει και το φέρνει. Και μ' άρεσε. Και όπως είναι και πίσω, οι αναρτήσεις τελικά μ' άρεσαν. Αυτά τα δύο. Αυτές τις δύο σχετικές γκάφες έκανα και στα δύο. Και αυτό ήταν ένα διορθωτικό βίντεο για να μην πάρω πολλούς στο λαιμό μου. Θα τα πω και στα τέφια. Έλεγα να τα αφήσουμε στο τέφια, αλλά δύο στα δύο γκάφες με πράγματα όπου είναι φτιάξιμο και αυτά. Είπα κάτι το κάνω ένα βίντεο διορθωτικό να ξεκινήσουμε αυτό σήμερα Σάββατο και λίγο μετά θα δούμε όπως είπα. Τις συλλογές μας κανονικά, τις συλλογές όπου είχα από Τετάρτη τουλάχιστον στρατιωτάκια και μαγικά γραφημένα παραμύθια
Και τις συλλογές όπου βρήκα Παρασκευή, γιατί βρήκα τις μισές, φαντάζομαι και Σάββατο θα βρω, ή η μητέρα μου τουλάχιστον θα βρει τις άλλες μισές, θα ανέβουν εκείνες όλες μαζί η Κυριακή. Αυτά. Το βλέπετε κι εσείς, με έντες δονισμένοι για τα άλλα τα κανονικά βίντεο του Σαββάτου, τέλος πάντων, της συλλογής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Να ζητήσω και πάλι ένα συγγνώμη, να σας ευχηθώ και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλες διάφορες συλλογές όπου βλέπουμε, συλλέγουμε, φτιάχνουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από εμάς. Και εννοείται να μην ξεχάσουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν πλέον και οικονομικά το κανάλι και συγχαρητήρια γιατί πήραν το χρήσμα των επίτιμων μελών του καναλιού.